μια σειρά από. Αλλά έχει εισέλθει το κόμμα του κύριου Βαρουφάκη στο κοινοβούλιο, κύριε Μαρκόπουλο. Εγώ δεν ξέρω τον κύριο Βαρουφάκη από το πρόβλημα. Νομίζω ότι ο κύριος Βαρουφάκης μαζί με τον κύριο Τσίπρα τα έκαναν. Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί τα έχουν σπάσει, είναι δικά του θέματα. Και οι δύο φέρουν βαριά ευθύνη για το τι συνέβη το 2015 και γιατί υποστήκαμε ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο. Είναι η προσωπική μου άποψη. Είμαι από εκείνου που δεν ξεχνώ τον κύριο Βαρουφάκη. Κύριε Γιαννούλη, έχουν μπει μια σειρά από ζητήματα το κύριο Μαρκόπουλο και εμείς θα προσθέταμε το εξής. Στις δηλώσεις που έχουν κάνει οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υπάρχει και αυτή του Ντέκλαν Κοστέλο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει ότι δεν ζητήσαμε ποτέ από την Ελλάδα να μην εκτελέσει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, γιατί υπάρχει αυτή, ξέρετε, η αιτίαση ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν εκτελούσε σωστά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να πιάνει τους στόχους του μεγάλου πλεονάσματος. Κοιτάξτε, όντως μπήκανε πολλά ζητήματα, αλλά δεν έχει μπει το κυρίαρχο ζήτημα. Και θα το κάνω με τον πιο απλό τρόπο, αλλά με πολύ σεβασμό στη μνήμη των τηλεθεατών και των πολιτών που μας παρακολουθούν. Το πιο σοβαρό πρόβλημα που δεν έχει τεθεί ως συζήτηση είναι ότι αν ανεβείτε στο δεύτερο ή στον τρίτο όροφο της ΕΡΤ, θα δείτε κάπου μια φωτογραφία της Μαρίας Ρεζάν. Είχε κάθε Κυριακή μια ραδιοφωνική εκπομπή που έλεγε έτσι χωρίς πρόγραμμα. Θα το προεκτείνω λέγοντας ότι το κυρίαρχο ζήτημα τις τελευταίες ημέρες, παρότι είμαι από τους πρώτους που ευχήθηκα ως Έλληνας πολίτης να τα πάει καλά αυτή η κυβέρνηση, γιατί είναι κυβέρνηση για όλους τους Έλληνες και όχι μόνο για τους ψηφοφόρους ή τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, παρόλα αυτά έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση άλλαν τάλλων. Ας τα πιάσουμε ένα-ένα. Ο κύριος Ρέγκλινγκ, όταν λέει ότι ο Βαρουφάκης κόστησε 100 δισεκατομμύρια, είναι αξιόπιστος και σεβαστός συνομιλητής, αλλά όταν λέει stop, σχεδιάζεται χωρίς τον ξενοδόχο, τότε είναι ένας αμαχητός αντίπαλος που εμείς θα τον καταπλήξουμε με τις μαγικές μας ικανότητες μέσα σε λίγους μήνες να επενδύσουμε σε συμβολισμούς. Μα είμαστε με τα καλά μας. Αυτή η χώρα έχασε ζωές και οι συμβολισμοί που παρήχθησαν δεν άλλαξαν το μοντέλο, το γερμανικό στην ουσία μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν το μαλάκωσαν έστω στο παραμικρό. Αποδεικνύεται όμως ότι η Νέα Δημοκρατία από τη βουλημία της να έρθει στην εξουσία, γιατί θεωρεί ότι είναι κάτι που της ανήκει δικαιωματικά ή κληρονομικά, παρέλειψε να κάνει κάτι σημαντικό, να προετοιμαστεί για την εξουσία. Από το Σεπτέμβριο του 2015, ο κύριος Μητσοτάκης. Από το Σεπτέμβριο, κύριε Μαρκόπουλε, θέλω να σας ζητήσω μία χάρη. Εγώ θα το σεβαστώ με ιερό τρόπο. Μιλάτε, μιλάω, ακούνε, κρίνουνε. Μην κάνουμε και οι δύο αυτό που κάνουν οι καλεσμένοι μας. Υπάρχει η απόσταση που δεν βοηθάει. Όχι, δεν με πειράζει η απόσταση. Με ενδιαφέρει και για τον κύριο Μαρκόπουλο και για μένα να βγαίνουν ολοκληρωμένα νοήματα. Και καταλήγω για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία. Ότι έχει την ευκολία για συμβολικούς λόγους να καταργεί το ΆΜΚΑ παράγοντας προβλήματα για τους πρόσφυγες ή τους ξένους πολίτες. Κύριε Γιαννούλη, συγγνώμη που διακόπτω, και έχει ασκηθεί κριτική και σε εσάς που το φέρατε 15 μέρες πριν αποχωρήσετε την τροπολογία αυτή. Βεβαίως, αλλά θέλω να σας θυμίσω κάτι. Η εγκύκλωση αυτή έχει εφαρμογή πολύ διαφορετική όταν έχεις μέσα στο κοινωνικό σου DNA ότι κανείς ανασφάλιστος δεν θα παραμείνει χωρίς ιατρική φροντίδα, και αυτό αποδείχθηκε για 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους, και έχει διαφορετική διάσταση όταν ο κ. Βρούτσης το δικαιολογεί λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Μπορεί ο καθένας να καταλάβει τη διαφορά. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι το έτσι χωρίς πρόγραμμα, το χωρίς σχέδιο, ενώ ζητάνε εκλογές από το 2015, μας φέρνει ως τελικό αποτέλεσμα σήμερα να συζητάμε για την αποφυλάκηση φλόρου και να βρίσκονται ψέματα που κοκκινίζουν για τα ίδια. Συγχωρείτε, με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ έγινε. Γι' αυτό σας είπαμε, με διακόπτετε, γιατί το περίμενα, κύριε Μαρκόπουλε. Μπορώ να ολοκληρώσω και μετά πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, σήμερα συζητάμε για το ενδεχόμενο αποφυλάξης φλόρου. Βρίσκουμε μια παραφιάδα ότι μπορεί και να οφείλεται στο νέο ποινικό κώδικα, κάτι που αμφισβητείτε έντονα και δεν είναι έτσι. Ας διαβάσετε την ανακοίνωση του κυρίου Κούγια. Δεν πιστεύω ότι είναι μέλος καμιάς κομματικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κούγιας, που καταγγέλει πρόσωπα στελέχη της σημερινής κυβέρνησης, πολύ κοντά και στον Πρωθυπουργό, ως
αυτούς που παρελάβναν από το ψυχιατρικό κατάστημα του Κορυδαλλού και συνομιλούσαμε με τον κύριο Φλόρο. Αλλά θέλω να καταλήξω λέγοντας το εξής. Για το Φλόρο βρίσκουμε τον ποινικό κώδικα. Για το άλλο βρίσκουμε τον νόμο Παρασκευόπουλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για τα πάντα. Μπορεί να είναι το αφήγημα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ότι όλα οφείλονται. Να ολοκληρώσω λίγο, κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι. Κύριε συνάδελφε. Ότι όλα οφείλονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε όμως γιατί δεν συζητάμε. Δεν συζητάμε για τα 300 εκατομμύρια του Φλόρου που χάθηκαν και είναι σε ξένες τράπεζες. Δεν συζητάμε για τις offshore που ο κύριος Δημητριάδης έστησε μαζί με τον κύριο Φλόρο. Δεν συζητάμε για το 1 εκατομμύριο, το αόρατο 1 εκατομμύριο του Τσουκάτου που λείπει από εμένα, τον κύριο Μαρκόπουλο, την κυρία Λαμπρίδου και τον κύριο του κύριου Καλογρίτσα, έτσι, και για τα έργα που πήρε στην Πατρών Πύργου. Γιατί αυτά δεν μας τα λέτε. Κύριε Μαρκόπουλο, να μας πείτε επίσης, γιατί για τον κύριο Δημητριάδη δεν ισχύουν τα όσα λέτε και θα μου επιτρέψετε, επειδή εδώ θίγεται υπόλοιψη στελέχους μας, να σας πω ότι δεν είστε καλά ενημερωμένος. Ο κύριος Δημητριάδης έχει, με συγχωρείτε, ρωτήστε τον κύριο διαστρέφεται, Πούγια. Είστε fake. Εγώ θέλω να βάλω μια τελεία χωρίς διακοπή. Όχι, με συγχωρείτε, για τον κύριο Δημητριάδη αυτό δεν θα τα αφήσουμε απαντήστε, να απαντηθώ. Απαντήστε, ο κύριος Δημητριάδης έχει βοηθήσει πολύ στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Μιλάτε με fake news και θίγετε προσωπικότητες. Δεν το ξέρετε κανένα το θέμα. Σας προστατεύω. Έχετε πατρότητα στα fake news. 20 δευτερόλεπτα, κύριε Γιαννούλη, ολοκληρώστε αυτό που λέγατε. Ναι, αφήστε με να βάλω μία τελεία και ασχολιάσει ο κύριος Μαρκόπουλος όσο χρόνο θέλει. Αυτά καταγγέλλονται από έναν κορυφαίο ποινικολόγο που εγώ πολιτικά είμαι αντίθετος, αλλά έχει μια μακροσκελή ανακοίνωση που σας εκθέτει ανεπανόρθωτα για το θέμα του Φλόρου. Με συγχωρείτε, είναι δηλαδή ο φορέας της απόλυτης αλήθειας. Απαντήστε του. Εσείς με το ΣΥΡΙΖΑ τα βάλατε. Στελέχη πριν από χρόνια τον βρίζαν τον κύριο Κούγια. Για καθίστε τώρα, μας επικαλείστε έναν ποινικολόγο, μπορούμε να κάνουμε επίκληση άλλων 50. Έναν ποινικολόγο. Σε σχέση με τον κύριο Δημητριάδη, κύριε Μαρκόπουλε. Είναι ξεκάθαρο. Ο κύριος Δημητριάδης όχι μόνο δεν είναι μέρος του προβλήματος, υπήρξε μέρος της λύσης. Και σας παρακαλώ εδώ, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Στον κύριο γιατί... Κούγια, κύριε Μαρκόπουλε. Μα συγγνώμη, ο κύριος Κούγιας είναι το Ευαγγέλιο του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ξαφνικά ενδιαφέρον. Ό,τι ζητήσατε εσείς από τον κύριο Μαρκόπουλο να το τηρήσετε για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πολιτισμένο διάλογο. Νούμερο ένα. Πρώτον, επειδή μίλησε ο καλός συνάδελφος για βουλημία της Νέας Δημοκρατίας να ανέβει στην εξουσία. Αν δεν κάνω λάθος, η Νέα Δημοκρατία δεν ανέβηκε με κάποιο πραξικόπημα, ούτε δεν ψήφισε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας δημιουργώντας πρόβλημα. Άλλοι είχαν βουλημία το 2015 και φάνηκε με τον τρόπο που πολιτεύτηκαν. Έτσι, για να είμαστε καθαροί. Με δημοκρατικό τρόπο λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έχει ανέβει και όπως παρακολουθείτε, η Νέα Δημοκρατία, ενώ κάποιοι είχαν εφεύρει και μια ακροδεξιά στροφή, έχει φτιάξει μια κυβέρνηση η οποία είναι απόλυτα δημοκρατική και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στροφή στο κέντρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόθεση Φλόρου, καταλαβαίνουμε την αγωνία του ΣΥΡΙΖΑ να εφεύρει μια διαπλοκή. Όμως να σας θυμίσω ότι επί των ημερών σας ήταν που βγήκε αποφυλακίστηκε ο Άκης Τσοχαντζόπουλος, ο Λαβρέντης ο Λαβρεντιάδης. Να θυμίσουμε, εγώ με τον Άκη Τσοχαντζόπουλο ξαφνικά βρέθηκα σε αγώνα του Ολυμπιακού να κάθεται δύο θέσεις δίπλα μου. Αυτή είναι η δικαιοσύνη επί ΣΥΡΙΖΑ. Και να απαντήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Ρασπούτιν, η δικαιοσύνη για όλη είναι τη διαπλοκή σήμερα και θα ήθελα τη γνώμη σας. Τέθηκε στο αρχείο η υπόθεση Νοβάρτης για τον κύριο Σαλμά, τον οποίο τον είχατε διασύρει επί διετία. Μία συγγνώμη. Μισή. Κύριε Μαρκόπουλε. Δεν υπάρχει θέμα με την Νοβάρτης και τον κύριο Ρασπούτιν. Δεν υπάρχει θέμα με τον κύριο Τζανακόπουλο, να σας θυμίσω, που πήγαινε στη δικαιοσύνη για να ενημερωθεί. Ως τι πήγαινε να ενημερωθεί ο κύριος Τζανακόπουλος. Με ρωτήσατε για να απαντήσω ή δεν Βεβαίως για να απαντήσετε. Ενδιαφέρον. Να απαντήσω. Λοιπόν, έχετε την εντύπωση, επειδή λέτε και για fake news και για πολιτική ακεραιότητα και αξιοπιστία, ότι το μείζον είναι η αποφυλάκηση Τζοχαντζόπουλου ή τα κλεμμένα Τζοχαντζόπουλου. Όλα για το Φλόρο. Να απαντήσω, σας παρακαλώ. Για το Φλόρο. Όπως έχει ο κύριος Κοτσακάς που ήταν συνεργάτης του κύριου Τσαχαντζόπουλου και βρέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μαρκόπουλε, εγώ δεν θα μπω σε ονοματολογία. Όχι, θα μπω εγώ, γιατί είπατε εσείς. Μπορώ να σας θυμίσω. Για τον Δημητριάδη είναι καλά, για τον Κοτσακά είναι άσχημα. Με συγχωρείτε. Μπορώ να σας θυμίσω ότι ο κύριος Λιάπης, πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, έχει συμπληρώσει το μισό ποινικό κώδικα, τον μη αναθεωρημένο. Μπορώ να σας θυμίσω μία σειρά στελεχών, ο κύριος Χρυσταφοράκος, αν δεν κάνω λάθος, στενός φίλος της οικογένειας Μητσοτάκη. Προχθές για τη δίκη της Siemens, εκεί που αθωώθηκε ο Τσουκάτος για το 1 εκατομμύριο, έχει περίοπτη θέση. Αλλά να μας πείτε και για τα 500 εκατομμύρια, να μας πείτε και για τους εξοπλισμούς με τη Σαουδική Αραβία του κυρίου Καμένου. Δεν μας τα έχετε απαντήσει αυτά. Μην μπαίνετε σε περιβάλλοντα δεν τα οποία. Σας συμφέρει. Μην μπαίνετε. Όχι, δεν σας συμφέρει. Οι αριθμοί δεν σας συμφέρουν, κύριε Μαρκόπουλε. Τον καναλάρχη κύριο Καλογρίτσα. Τώρα μάλλον πρέπει να επέμβουμε. Επειδή το πάτε έτσι και δεν είχα καμία διάθεση, πιστέψτε με. Θέλετε να καλύψετε τη φωνή μου.
και δεν αλλά εγώ βλέπω ότι ο κύριο Κρέτσο έχει κάποια θέματα με τη δικαιοσύνη. Να τα δούμε όλα αυτά. Μαρκόπουλε, να τα δούμε κάτι. Αυτά. Και δεν ήθελα να την πάμε γιατί είναι οι πρώτε μέρε διακυβέρνηση. Περίμενα ένα σεβασμό και ένα πιο ήρεμο πνεύμα. Αλλά θα σα απαντήσουμε στα ίδια. Δεν ξεχνάμε. Εμεί δεν ξεχνάμε, ξέρετε. Δεν ξεχνάμε. Να ξανακάνουμε μια επανεκκίνηση στη κουβέντα μα. Είμαι βέβαιος ότι δεν ξεχνάνε οι νεοδημοκράτες πώς διαχειρίστηκαν χρόνια το δημόσιο χρήμα. Θεωρούσαν ότι το δημόσιο χρήμα είναι το πορτοφόλι του πατέρα του. Ενώ το λέει Αρτζέτ που έπαιρνε κάθε τρεις και λίγο ο κύριος Τσίπρας, ήταν καλή διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Με τα γκουρμέ γεύματα στο αεροπλάνο του κύριου Τσίπρα ήταν καλή διαχείριση του χρήματος. Αυτά είναι αστειότητες. Είμαι του κύριου Καρανίκη και τον κάθε αστείο σύμβουλο ήταν καλή. Μην ρίχνετε, σα παρακαλώ. Είναι το εκατομμύριο. Δεν θέλω να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι κρίμα, είναι πολύ νωρίς. Όχι ο κύριος Γιαννούλης, τέθηκε ένα ερώτημα και δεν με αφήσατε να απαντήσω. Εγώ λέω ότι οι αριθμοί. Παρακαλώ. 10 δευτερόλεπτα, αν δεν έχετε ολοκληρώσει την απάντησή σας, για να. 6 δευτερόλεπτα. Να πούμε και εμείς τα ερωτήματά μας. 6 δευτερόλεπτα. Οι αριθμοί είναι συντριπτικά εις βάρος σε όσους ευθύνονται, σε όλους όσοι ευθύνονται για τη χρεοκοπία της χώρας. Συμψηφισμός μεταξύ σκανδάλων ή ιστοριών με οσμή σκανδάλου, καλό να μην γίνεται. Είτε από μία είτε από την άλλη πλευρά. Συμφωνούμε σε αυτό, φαντάζομαι. Αν πει ο κύριο Σπίρτη, για παράδειγμα, για το έργο Πάτρα Πύρη Μαρκόπουλε. Μισό λεπτάκι. Ανοίγεται και άλλο θέμα. Μισό λεπτάκι. Θα τα ανοίξει ο κύριο Σπίρτη. Εγώ δεν φταίω. Εγώ είχα διάθεση να κάνω μια πολιτική συζήτηση. Ο κύριο Γιαννούλη. Ο κύριο Γιαννούλη λέει απλά την αλήθεια. Αν είναι ενοχλητική, δεν βρίζω ούτε. Ωραία, απαντήστε μου για τον κύριο Καλογρίτσα. Θα σα απαντήσω για ό,τι θέλετε, αλλά μισό λεπτάκι να αποκαταστήσω κάτι. Δεν απαντάτε. Καταρχήν δεν είστε ανακριτή μου. Αλλά θα σα απαντήσω. Εσεί φέρεστε ω ανακριτή. Καταδικάστε μισή κυβέρνηση. Πέστε μου λίγο κάτι. Εγώ την έχω καταδικάσει, κύριε Μαρκόπουλε. Ελάτε να βγούμε μια βόλτα στην Αθήνα να δείτε με ποιον συμφωνεί. Εγώ μπορώ να περπατήσω στην Αθήνα. Εσείς δεν μπορούσατε να περπατήσετε στη Βόρεια Ελλάδα. Α, ναι. Συγχωρείτε. Βεβαίως. Θέλετε απάντηση γι' αυτό. Γιατί σήμερα υφυπουργός της κυβέρνησής σας. Πριν πέντε χρόνια δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε στην Αθήνα. Γιατί τζογάρατε εσείς, κύριε Μαρκόπουλε, με τη συμφωνία των Πρεσπών που δεν την πειράζετε ούτε κατά κεραία. Κάνετε μόνο κάποια καουμποϊλίκια. Εμείς είπαμε ότι θα υπάρξει έλεγχος. Πάλι fake news. Είστε καλός δημοσιογράφος. Σήμερα ο κύριος Καράγλου. Από σας περιμένω ποιότητα. Είστε ποιοτικός δημοσιογράφος και σας το αναγνωρίζω τόσα χρόνια. Επειδή έχετε βρεθεί στο ρολό του δημοσίου. Κύριε Μαρκόπουλε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λοιπόν, να το χάσετε αυτό πραγματικά. Αλλά το σκεφτόμασταν. Τι ποιότητα να αναζητήσω σε έναν υφυπουργό ο οποίος σήμερα βγαίνει στη δημόσια τηλεόραση και αναφέρεται στο κρατήδιο των Σκοπίων. Σε μια χώρα που έχει υπογράψει μια διμερή συμφωνία υπό την αιγίδα και του οργανισμού, υπό την μεσεγγύηση και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και υπουργός της κυβέρνησης το αποκαλεί κρατήδιο των Σκοπίων και το πληγώνει η καρδιά του. Για τους γείτονες μας. Καμία αγωνία δεν έχω. Μακάρι να δείχνατε την ίδια αγωνία να κάνατε ένα δημοψήφισμα, να ψηφίσει ο ελληνικός λαός για αυτό το θέμα. Κάνατε γιατί δεν μπορούσε, επειδή η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν μπορούσε, δεν κατάλαβα. Δεν αφορά την ελληνική κοινωνία επί 50 χρόνια. Πολλά μπορούν να αφορούν. Εγώ διαφωνώ με αυτή την οπτική. Κύριε Μαρκόπουλε, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε αναλυτικότερα, αλλά δεν υπάρχει λένε και είναι νομικό το ζήτημα. Δεν είναι ότι θα καθόλου ότι νομικό. Θα σεβαστούν την συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά και θα την ελέγξουν. Έχουμε πει και κάτι συγκεκριμένο. Τι είναι τρόπο θα την ελέγξετε, κύριε Μαρκόπουλε. Για παράδειγμα, τι γίνεται με τα προϊόντα τα μακεδονικά. Θα το θέσετε στις προγραμματικές σας δηλώσεις, κύριε Μαρκόπουλε. Τα πάντα έχουν συζητηθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε τρεις μέρες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι ο φαραώ της πολιτικής. Σε τρεις μέρες θα είναι. Όπως ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν το δηλώσεις. Όπως και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος αποδείχθηκε ότι έκανε πολύ χοντρά λάθη και κόστησαν στην παράταξή σας. Κάπως διαφορετικά τη σκεφτόμασταν την κουβέντα. Εγώ το ίδιο εκπλήσω με τον κύριο Γιαννούλη. Πραγματικά εγώ θα έρθει για μια ήρεμη συζήτηση. Κύριε Μαρκόπουλε, κύριε Γιαννούλη, μιλάτε, κάνετε κι εσείς το ίδιο όμως. Μιλάτε ο ένας πάνω στον δεν καταλήγουμε πουθενά. Γιατί κάνετε αναφορές σε μεμονωμένα θέματα. Ανοίγετε πάμε από το ένα στο άλλο. Πήγαμε από το ρέγκλινγκ στο φλόρο και από το φλόρο στο μακεδονικό μου, κύριε Γιάννη. Να βάλουμε λίγο μια τάξη. Σιγά-σιγά-σιγά. Την επίκληση το ότι εγώ δεν μπορώ να κυκλοφορώ στην Μακεδονία την έκανε ο κύριος Μαρκόπουλος, αν θυμάστε. Επίσης το λάθος, κύριε συνάδελφε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι επιχειρείται συμψηφισμός. Κανένα συμψηφισμό. Είναι γεγονότα που έχουν αποτυπωθεί στην ιστορική μνήμη αυτή τη χώρα. Ποιο είναι ο συμψηφισμό, ο Καλογρίτσα ή η εκδοχή του κυρίου Μαρκόπουλου ισούται με το πλιάτσικο τη μεταπολίτευση και μετά. Και κάνουμε εμεί αυτό το συμψηφισμό.
Κλείνω λέγοντας το εξής, για να μην θεωρηθώ και κακός συνομιλητής. Γιατί το λέτε, με το Πασόκ έχετε γίνει, δεν σας καταλαβαίνω. Τα στελέχη δηλαδή που έχετε ενσωματώσει, όπως η κυρία Ξενογιανακοπούλου, ο κύριος Δραγκούσης, προέρχονται από κάποια άλλη 40ετία. Ευτυχώς δεν σας καταλαβαίνω. Ο κύριος Τζουμάκας δηλαδή, ο κύριος Τζουμάκας ή ο κύριος Μπίστης είναι από άλλο περιβάλλον. Ναι. Παρθενογένεση έχει γίνει. Και μάλιστα ακούμε ενδιαφέρον ότι ο πολιτικός σας φορέας δεν ικανοποιεί την κοινωνία και ότι πρέπει να κάνετε διεύρυνση. Πώς ακόμα Πασόκ θα πάρετε? Πώς ακόμα? Πάντως, γιατί μιλάτε αρνητικά για τα 40 χρόνια, στα οποία μάλιστα και εσείς έχετε λειτουργήσει πολύ ωραία και δημοσιογραφικά μια χαρά. Έχετε ενταχθεί στο δυναμικό της ΕΡΤ, νομίζω, στα χρόνια του Πασόκ. Όχι, βέβαια. Πολύ ωραία, ακόμα καλύτερα. Δεν μιλώ, δεν είναι προσωπικό. Πάντως, αναφέρεστε για αυτή την 40ετία, λες και είναι κάτι, ένα ανάθεμα, και βλέπω ότι την έχετε ενσωματώσει πλήρως στο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνετε λάθος, κύριε Μαρκόπουλο. Τι κάνω, κυρία Ξενογιανακοπούλου, τι ήταν, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, εάν πάμε σε αυτήν την αξία. Θέλετε να απαντήσω? Απαντήστε. Απαντήστε. Μπορούμε να φύγουμε κιόλας εμείς, άμα δεν μας χρειάζεστε εδώ. Είναι η πρώτη συνέντευξη που κάνουμε, που δεν έχουμε προλάβει να θέσουμε τα ερωτήματά μας. Κύριε Γιαννόλη, πολύ σύντομα. Κάνετε εσείς τη δουλειά μας. Μας πάρετε τη δουλειά. Κύριε Γιαννόλη, και το φούι φεύγει τελευταίο και για μένα και για τον κύριο Μαρκόπουλο. Είμαστε διχασμένες προσωπικότητες σε αυτές τις περιπτώσεις. Και εγώ σας ζητώ συγγνώμη. Κύριε Γιαννούλη, ένα σχόλιο για αυτό που σας ρώτησα, αν θέλετε, τη δήλωση του κυρίου Κοστέλο, ότι δεν ζητήσαμε ποτέ από την Ελλάδα να μην εκτελέσει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Υπήρχε ένα ζήτημα μη σωστής εκτέλεσης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για να πιάνονται οι στόχοι. Αυτό σας καταλογίζουν στην προηγούμενη κυβέρνηση. Πώς απαντάτε? Ξέρετε κάτι, εγώ θα είμαι πολύ επιφυλακτικός και θα σας φανεί περίεργο, ακόμα και αν χρειάζεται να υπερασπιστώ την ελληνική κυβέρνηση, αυτή η πανσπερμία δηλώσεων και αποσπασματικών παρεμβάσεων Ευρωπαίων αξιωματούχων έχει βλάψει πάρα πολύ τη χώρα. Και την έχει βλάψει σε όλη τη διάρκεια της κρίσης, από το 10 και μετά. Όσοι έκαναν κατάχρηση ή υπερβολική μονομερή χρήση αυτών των δηλώσεων, δεν τους βγήκε σε καλό. Εγώ περιμένω τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών θεσμών και οργάνων για την ελληνική οικονομία, είτε αφορά το χρέος, είτε τα πλεονάσματα, είτε τις μεταρρυθμίσεις που θα προσπαθήσει να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Το τι δηλώνει σε μια συνέντευξη που δεν ξέρω πώς διατυπώνεται, πώς μεταφέρεται, πώς ερμηνεύεται και πώς παρουσιάζεται, δεν θεωρώ ότι είναι σοβαρό να ρίξουμε το ανάθεμα είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και είπα στην αρχή ότι ο Ρέγκλιν, όταν έλεγε για το Βαρουφάκη, ήταν αποδεκτός. Σήμερα βλέπω και καλά κάνουνε ότι αντιμετωπίζουν στη Νέα Δημοκρατία με δυσπιστία τις δημόσιες τοποθετήσεις του για τις προθέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ακριβώς έτσι θα μου. Κύριε Μαρκόπουλε, να σας οδηγήσουμε εμείς αυτή τη φορά. Και όχι ο κύριος Γιαννούλης. Λοιπόν, είχαμε μία συνάντηση του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μιλήσαν σχετικά με τη συμφωνία, την οποία από κοινού είχαν κάνει ο Αρχιεπίσκοπος και ο προηγούμενος Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, τη θεωρούν ως μη γενόμενη. Ο κ. Μητσοτάκης την αμφισβητούσε από τότε τη συμφωνία. Ο Αρχιεπίσκοπος όμως είχε συνδιαμορφώσει με κάποιο τρόπο με τον προηγούμενο Πρωθυπουργό. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να ξαναοριστεί, επανακαθοριστεί η σχέση κράτους-εκκλησίας? Είμαστε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Τι θα γίνει και πώς δεν πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά? Θα επιστρέψουμε στην πρώτερη κατάσταση? Δεν θα μπουν όρια ποτέ? Και τι θα γίνει και με την μισθοδοσία των κληρικών? Θα ήθελα να ξέρω γιατί αν μπορείτε να μας διαφωτίσετε, αν θα ισχύσουν οι νόμοι που ισχύουν και για όλο το υπόλοιπο δημόσιο. Κοιτάξτε να δείτε, αν μια συμφωνία δεν είναι σωστή, και μάλιστα θα πω και κάτι για τον Αλέξη Τσίπρα, πολιτεύτηκε χωρίς ποτέ να ρωτάει κανέναν, χωρίς να κάνει μια διαβούλευση, και νομίζω για ένα τόσο σημαντικό θέμα θα έπρεπε να είχε ερωτηθεί και η αξιωματική αντιπολίτευση. Ίσως ενδεχομένως, λέω, ίσως και σε κάποιες περιπτώσεις να υπήρχαν και συνενέσεις, ίσως θα υπήρχαν σαφώς και διαφορές. Όταν όμως μόνος του ήθελε να ανοίγει με καθαρά επικοινωνιακή στόχευση κάποια ζητήματα, ουσιαστικά πυροδοτούσε μια σειρά από αντιδράσεις. Γιατί επικοινωνιακοί δεν υπήρχαν κάποιες αλλαγές στις σχέσεις Εκκλησίας Κράτους, στις συγκεκριμένες συμφωνίες, στις οποίες είχε συμφωνήσει και ο Αρχιεπίσκοπος? Ο Αρχιεπίσκοπος είχε συμφωνήσει, στο τι θα γίνει τώρα. Για το σύνολο της ιεραρχίας της Ελληνικής Εκκλησίας. Το τι έγινε έχει καταγραφεί εσείς. Από εδώ και πέρα, τι θα γίνει? Υπήρξε μια διμερής επικοινωνία του Πρωθυπουργού τότε, του Αλέξη Τσίπρα, με τον Αρχιεπίσκοπο. Είδαμε μεγάλες σφοδρές αντιδράσεις από την ίδια την ιεραρχία. Είδαμε πίσω μπρος ως προς τη συγκεκριμένη, το σχέδιο συμφωνίας, γιατί η συμφωνία δεν υπήρξε επί της ουσίας ποτέ. Και είναι πολύ λογικό, από τη στιγμή που αλλάζει η πολιτική κατάσταση, η νέα κυβέρνηση να θέλει να βάλει τη δική της πινελιά, να γίνει μια συζήτηση επί της αρχής, να ξεκινήσει όλη η συζήτηση. Τώρα,
Σε ό,τι αφορά την προηγούμενη συμφωνία, ήδη είχε αναβαγίσει. Είναι γνωστό αυτό. Και όχι από, λόγω των αντιδράσεων της Νέας Δημοκρατίας ή άλλων πολιτικών φορέων. Ο ίδιος ο κλήρος, η ίδια η ιεραρχία είχε εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια. Επομένως, είναι λογικό ο νέος πρωθυπουργός να θέλει να κάνει τη δική του διάβουλευση, να εκπονήσει ένα δικό του σχέδιο, να ξεκινήσει μια νέα συζήτηση. Άρα μας λέτε σε κάποιου, ότι θα πάρει πρωτοβουλίες για κάποιες, μεταρρυθμίσεις, να το πούμε. Θα το δούμε, δεν θέλω να πω κάτι δεσμευτικό. Εγώ όταν δεν γνωρίζω κάτι, λέω δεν γνωρίζω κάτι. Όμως νομίζω ότι είναι πολύ λογικό η νέα κυβέρνηση να θέλει να βάλει μια νέα ιεράρχηση στα προβλήματα και να κάνει τη συζήτηση από τη δική της. Ο πρωθυπουργός εγγυήθηκε τα μισθολογικά και τα ασφαλιστικά των ιερέων. Και η απορία που προκύπτει είναι ότι αν θα ισχύσει ο κανόνας 1:5 και για τους ιερείς. Εδώ υπήρξε, να θυμίσουμε, μια μεγάλη αντίδραση του κλήρου για αυτό το οποίο είχε πάει να γίνει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Η συζήτηση είχε μείνει ουσιαστικά ημιτελής, δεν προχώρησε. Εδώ πέρα λοιπόν ξεκινά ένας νέος κύκλος επαφών. Νομίζω ότι το σχέδιο θα το παρουσιάσει η κυβέρνηση πολύ σύντομα. Εκτιμώ λοιπόν ότι πολύ σύντομα θα έχουμε νεότερα γύρω από αυτό το πράγμα. Όμως η συμφωνία, να το πούμε και στον κόσμο, δεν υπήρξε κάποια συμφωνία καταληκτική. Ήταν ένα σχέδιο συμφωνίας. Τελικά δεν το ήθελε η ίδια η ιεραρχία της Εκκλησίας και πάμε σε μια νέα σελίδα. Πάντως συμφωνείτε ότι για να εξυγχρονιστεί η κατάσταση ή για να υπάρξουν νέοι όροι, δεν θα γίνουν μέσα σε μια απόλυτη συμφωνία από την πλευρά και από τις δύο πλευρές. Η διαπραγμάτευση μπορεί να είναι δύσκολη και η κοινωνία δεν ξέρω κατά πόσο έτοιμη είναι, αλλά οι αντιδράσεις υπάρχουν σε κάθε αλλαγή που γίνεται. Το θέμα είναι αν υπάρχει πολιτική βούληση, βούληση να αλλάξουν τα πράγματα. Πάντα κάθε αλλαγή έχει τις δυσκολίες της. Όμως καλό είναι, επειδή στην προκειμένη περίπτωση δεν έγινε αυτό από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Άρα θα καλέσετε. Και όχι μόνο τον Αρχιεπίσκοπο, και τους υπόλοιπους αρχηγούς, λέτε εσείς. Δεν ότι το γνωρίζω. Αυτό είναι στη διακριτική ευχαίρεια του Πρωθυπουργού. Άρα δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο. Αυτό λέει ο κ. Μαρκόπουλος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή διέπεται από μια μετριοπάθεια, πιστεύω ότι θα είναι ένας πολιτικός αρχηγός ο οποίος θα ακούσει περισσότερο τους υπόλοιπους. Δεν θα είναι σαν τον κύριο Τσίπρα με την αλαζονία του, ο οποίος ήθελε να ευνηδιάζει, να θυμίσω ευνηδιασμούς. Με τη συμφωνία των Πρεσπών δεν ενημέρωσε κανέναν, με το εκκλησιαστικό ζήτημα δεν ενημέρωσε κανέναν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πολιτικός αρχών και εκτιμώ ότι θα μπει σε γόνιμο διάλογο ώστε να βρεθούν λύσεις. Θα έχει ενδιαφέρον. Κύριε Γιαννούλη, ένα σχόλιο αν θέλετε να κάνετε για αυτό το θέμα, και εμείς θα σας ρωτούσαμε επίσης, επειδή ήσασταν και υποψήφιος περιφερειάρχης στην Κεντρική Μακεδονία, τώρα εκλεγήκατε στη Θεσσαλονίκη, να μας δώσετε λίγο πώς μεταφράζεται ο μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι μια περιοχή η οποία δεν είναι προνομιακή για το ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα και με τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα, κύριε. Αν δεν ήταν προνομιακή, τότε θα πρέπει να μου εξηγήσετε γιατί η διαφορά στη Θεσσαλονίκη μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας είναι μόλις 4 μονάδες. Γι' αυτό είπα στη Βόρεια Ελλάδα, κύριε Γιαννούλη. Στη Βόρεια Ελλάδα. Και σε πολλές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Μόνο ότι την Ξάνθη πήρε στη Βόρεια Ελλάδα. Της Βόρειας Ελλάδας. Αλλά πριν από αυτό θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Ξέρετε, πολλές φορές εντοπίζουμε και εστιάζουμε στην έλλειψη ενημέρωσης. Εγώ μπορεί να συμφωνήσω και με τον κύριο Μαρκόπουλο ότι σε πολλές περιπτώσεις η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων για το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών λειτουργήσε ανασταλτικά ως προς τους χειρισμούς της κοινής γνώμης και παρήγαγε αρνητικά αποτελέσματα δυσανάλογα προς τα ωφέλη της συμφωνίας. Αλλά ρωτάμε για την ενημέρωση, συζητάμε για την ενημέρωση και δεν μπαίνουμε στην ουσία. Εγώ θα θέσω ένα απλό ερώτημα. Όσο πολίτης, ο μέσος πολίτης που παρακολουθεί αυτή την κουβέντα, την ώρα που θέλουμε σε νευραλγικούς τομείς του κοινωνικού κράτους να ισχύσει η αναλογία του 1:5, στην περίπτωση των κληρικών, τους οποίους σέβομαι ως θρησκευτικό λειτουργήμα, αλλά στην περίπτωση των κληρικών είναι έτοιμη η Νέα Δημοκρατία να απαντήσει και στις προγραμματικές της δηλώσεις τώρα που δίνω μεγάλη σημασία, γιατί ακούω για σχέδια σε βάθος χρόνου, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, ωραία όλα αυτά, αλλά η κυβέρνηση οφείλει να εμφανιστεί έτοιμη σε λίγες μέρες με τις προγραμματικές της δηλώσεις, που είναι η πρώτη ψήφος εμπιστοσύνης για την υπόλοιπη πορεία της. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο ερώτημα τι θα λέγαμε αν οι κληρικοί καλύπτεται η μισθοδοσία των κληρικών από την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Ποια είναι η άποψη του κ. Μαρκόπουλου γι' αυτό, την ώρα που φαίνεται ότι οδηγούμε
το έχει εστία σήμερα. 15.000 ανθρώπους στην ουσία σε απόλυση μέσω εθελούσιας εξόδου και με μια σπουδή ιδιωτικοποίησεων. Κύριε Γιαννούλη, μην ανοίγετε άλλα θέματα, δεν έχουμε χρόνο. Αν θέλετε να... Δεν ανοίγω άλλα θέματα. Να απαντήσει ο κύριος Μαρκόπουλος όμως, αν ανοίγει και άλλα θέματα. Έθεσα δύο πρακτικά ερωτήματα. Είναι η χθεσινή εστία παρεμπιπτόντως, είναι το χθεσινό πρόσωπο. Αλλά θέτω δύο πρακτικά ερωτήματα. Εάν έχουμε το θάρρος να συζητήσουμε αυτή την πρόταση που σας λέω, που είναι ένα βήμα για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, και επειδή καταργήθηκε πρόσφατα, όπως είπατε, και άκουσα την κριτική του κ. Μαρκόπουλου, μπορείτε να μου απαντήσετε, κύριε Μαρκόπουλε, σας το θέτω προσωπικά και ως άνθρωπο και ως πολίτη και ως δημοσιογράφο και ως πολιτικό, τι θα συστήνατε σε ένα γιατρό, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, όταν θα βρεθεί μπροστά σε ένα περιστατικό ενός πρόσφυγα χωρίς ασφάλιση, τι θα πρέπει να κάνει, να τον διώξει? Νομίζω ότι θα μου επιτρέψετε και με όλη την εκτίμηση σας, το λέω πραγματικά γιατί είσαστε δημοσιογράφος που σας παρακολουθώ χρόνια. Έχω την αίσθηση ότι υπό την πίεση του αποτελέσματος και της ανάγκης να κάνετε αντιπολίτευση γρήγορα, εγώ θα σας πρότεινα να αφήσετε λίγο περιθώριο ακόμα. Η τόνη θα πρέπει να είναι χαμηλή. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία, εδώ γίνεται μια σπέκουλα και ένας καταιγισμός fake news. Αυτό αναφορικά με τον ΝΑΜΚΑ, το οποίο συζητάτε και για το προσφυγικό. Δεν είναι έτσι. Πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ από την πίσω πόρτα 15 ημέρες πριν τις εκλογές. Ακούστε, το ακούσουν οι τηλεθεατές μας. 15 ημέρες πριν τις εκλογές και έκανε μία ρύθμιση. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Περιμένετε να δείτε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Πιστέψτε με, δεν θα δούμε τους Μπαγκλατεσιανούς να πεθαίνουν στους δρόμους. Μην το λέτε έτσι τώρα. Δεν θα είναι πάλι αυτό που λέγανε κάποιοι ότι στην Ελλάδα αυτοκτονούν όλοι και θα έρθει η καταστροφή. Ωραία. Θα πέφτουν βατράχια από τους ουρανούς και θα ανοίξει η γη να μας καταπιεί. Ωραία. Πιστέψτε με, η Νέα Δημοκρατία δεν είμαστε απάνθρωποι άνθρωποι. Πραγματικά έχουμε ευγενικά αισθήματα. Δεν έχετε, ξέρετε, το μονοπόλιο σε αυτό. Το δέχομαι. Και εμείς θέλουμε τους μετανάστες, ξέρετε, δεν τους τεμαχίζουμε το πρωί στο πρωινό μας και τους τρώμε. Έχουμε και εμείς αγωνία για αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ πάντως δεν είπα κάτι τέτοιο. Εντάξει. Δηλαδή, μην έχετε το μονοπόλιο της ευαισθησίας εσείς στην Ελλάδα. Κύριε Γιαννούλη, ένα λεπτό γιατί πρέπει να κλείσουμε. Και εμάς μάνα μας έκανε και έχουμε ευαισθησίες πολλές για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Θέλετε να μοιραστείτε την άποψή σας? Εμείς απλά λέμε ότι τα σύνορά μας πρέπει να φυλάσσονται. Δεν μπορούμε να κάνουμε συνέντευξη, να κάνετε τη συνέντευξη στον κύριο Μαρκόπουλο. Κύριε Γιαννούλη, αν θέλετε σε ένα λεπτό να συνοψίσετε, γιατί πρέπει να κλείσουμε την κουβέντα. Τρώμε χρόνο από τον επόμενο καλεσμένο μας. Συγγνώμη. Δεν έχω να συνοψίσω. Εγώ το θέμα των κληρικών το βάζω συνέχεια αυτό που εσείς ανοίξατε για τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο. Συνάντηση. Γι' αυτό λέω ότι είναι καλό να μιλάμε με ανοιχτά χαρτιά. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους. Και εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε το επόμενο πολιτικό μας.